yeah. Τελικά μα του δύο πώς να μου πεις. Τι θα γίνει τόσα χρόνια φίλοι. Μονακό. Φίλοι, φίλοι, μήπως πρέπει να το γυρίσουμε λίγο το θέμα. Δεν μπορώ, έχω δεσμό. Ναι, αλλά άλλα έχουν στο μοναστήρι. Ναι, στο μοναστήρι δεν είχα δεσμό. Και εγώ έχω δεσμό, δεν σημαίνει τίποτα αυτό με εγώ. Δεν κάνω εγώ. Καλλιτέχνες είμαστε. Καλλιτέχνες, ναι, αλλά εγώ είμαι πιστή γυναίκα. Δεν θα το μάθει κανείς, να είσαι σίγουρη. Τι να μάθει. Πόσα ξενύχτα πια, δηλαδή πόσες φορές να ακούσω την άνοιξη. Πόσες, το έχω λιώσει το σημείο. Πόσε. Τι κάνεις εκεί! Αστέρι, παιχνίδι μου! Φύγε! Μια φίλη μου, δεν τρέχει τίποτα! Δεν τρέχει τίποτα! Είσαι αλήτης, είσαι αλήτης! Γιατί μωρό μου! Πώς μου το έκανες αυτό! Αυτό που έκανες και εσύ αυτό το βράδυ! Χρειαζόμαστε ηθοποιούς. Εγώ ήμουν άπιστη. Έλα Στέλιο μου, έλα σε παρακαλώ Στέλιο μου. Πώς τα κατάφερες? Χρειάζομαι εγώ ένα φίλι. Όπως καταλάβατε πλάκα κάναμε, έτσι. Καλά, ήταν τέλεια. Είσαι πολύ καλή, μπράβο. Ευχαριστώ, δάσκαλος είδες, ήμουν καλή. Εσύ πάρα πολύ καλές και δύο. Και χωρίς πρόβα, ε. Όχι, μας έκανες και λίγο τι κάναμε τώρα, ένα λεπτό. Είναι τέλειος δάσκαλος. Έτσι τα δίνετε αυτά τα φιλιά και τα χαστούκια στο εντάξει. Ανάλογα την περίπτωση. Στο θέατρο και στις σειρές. Πρέπει να σου πω ότι είναι διαφορετικά τα φιλιά και τα χαστούκια στο θέατρο και διαφορετικά στην τηλεόραση. Διότι στο θέατρο υπάρχει η απόσταση του κοινού. Το δύσκολο είναι τι κάνει στον κινηματογράφο, που είναι κοντά το πλάνο και πρέπει να έχουν όσο δυνατόν περισσότερη ηλικιοφάνεια. Άρα στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, φαντάζομαι που είναι κοντά το πλάνο, πέφτουν και κανονικά φιλιά. Γιατί αυτά τώρα δεν ήταν. Φίλησε κανονικά τη. Καθόλου, ούτε που ακουμπήσαμε δηλαδή. Όχι, όντω ήταν το θεατρικό. Ακουμπήσατε, εγώ το είδα. Μη κανονικό. Έχει και σχέση από την κοπέλα, τώρα μην κλείσουμε σπιτιά. Στο μοναστήρι ήταν. Και να πάει και λίγο σκορδάκι εδώ μεταξύ, ξέρει. Δεν το κατάλαβα. Αυτό που λέει έχει πολύ ενδιαφέρον. Απαγορεύεται στο θέατρο να τρώμε σκόρδα και κρεμμύδια, ξέρει. Δεν μπορεί να πάει να φάει να φιλήσει την πρωταγωνίστρια. Σου έχει δει την καφράβελα να πας να τη φιλήσει να έχει φάει σκορδαλιά. Όχι, γιατί το είναι νόμος αυτό στο θέατρο. Δηλαδή δεν τρώμε ποτέ σκορδαλιά και τέτοια. Άντε πάλι. Εσύ δεν τη φίλησε. Εγώ σου δεν τσίπησε λίγο εμένα. Μόλι ξέρει πόσα χρόνια γνωριζόμαστε. Καλά, είμαστε 200 χρόνια φίλοι που λέει ο λόγο. Φαινόταν η πλάτη σου. Δεν λένε ότι τα καλύτερα γκολ πέφτουν στου φιλικού αγώνε. Μίλα, μίλα, αγάπη μου, γιατί το πάει, πάει, φύρι, φύρι. Δεν λένε ότι τα καλύτερα γκολ. Βρήκε μόνο τώρα στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο. Δεν μπορεί, πρέπει να δίνει και κανονικά φιλιά από τόσο κοντά που είναι η κάμερα. Δεν πρέπει να είναι μόνο. Κοίταξε, ανάλογα, όταν είναι μια πολύ ερωτική σκηνή που είναι αυτό το ύφος της ταινίας που επιβάλλεται να φανούν πολύ έντονα, εκεί ναι, εντάξει, το κάνεις. Αλλά η απορία που συνήθως με ρωτάνε συνήθως είναι πώς γυρίζουμε αυτές τις σκηνές, τις ερωτικές, που νομίζει ο κόσμος ότι εμείς, ξέρεις τώρα, έχουμε φουντώσει και τέτοια. Όταν έχει 30 ανθρώπου πάνω από το κεφάλι σου, με τα φώτα, με το μικρόφωνο, αν είναι εδώ, να σου λένε γύρνατε τώρα λίγο δεξιά, γιατί μασκάρετε και αυτό, και είσαι λίγο σε μια κατάσταση ακροβατικού, το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να πάθει είναι αυτό. Κάτσε ένα λεπτό. Έχει έναν άνθρωπο, έλα και εδώ να υπάρχει θέμα. Εάν όμω δεν μπορεί, τόσα χρόνια είσαι στο θέατρο στην Ελλάδα, δεν μπορεί να σου τύχει κάποια στιγμή. Να μας αρέσεις πρωταγωνιστρία. Να μας αρέσει, υπάρχει και μετά το θέατρο. Περίμενε, ζωή. Περίμενε. Πριν προχωρήσει. Εκεί που είναι στα μαγειρέματα. Δηλαδή, πάνω. Εκεί που είναι στα μαγειρέματα και τη βλέπεις, δεν τη το έχεις πει. Ναι. Τι θέλεις όμως. Τι θέλεις, πολύ. Δηλαδή, είσαι ταραγμένος. Έχεις μια ταραχή. Και πρέπει να παίξεις και τη σκηνούλα. Εκεί δε. Εκεί παίζουν τα βλέμματα, Τατιάνα μου. Εκεί παίζουν τα βλέμματα. Δεν είναι πολύ ερωτικό όμως αυτό. Δηλαδή να υπάρχουν τα βλέμματα, να υπάρχουν οι σκηνές, όλα αυτά. Είναι, νομίζω είναι πάρα πολύ ωραίο ερωτικό παιχνίδι. Βοηθάει, σαφώς βοηθάει, αλλά το τραγικό είναι να παίζεις το ρόλο ότι θέλεις την άλλη ηθοποιό, ενώ ουσιαστικά να θέλεις άλλη. Αυτό είναι το τραγικό. Εκεί αρχίζει το burn the way τη ιστορία. Πάντως μια φίλη ηθοποιός πάνω στα κάναν τις πρόβες τους.
βρέθηκε με τον συμπροταγωνιστή τη και δίναν κόσμο τα φιλιά, περνάνε και τέλεια και το ζεσταίναν το πράγμα για μετά. Μετά. Καμιά φορά συμβαίνει και αυτό. Εντάξει, όλα συμβαίνουν στη ζωή. Έχεις δηλώσει, αγαπημένε, ότι έχεις απατήσει και έχεις απατηθεί. Εσύ που το ξέρεις αυτό. Έχεις δηλώσει. Σε σένα το έχω πει. Έχεις δηλώσει. Διαβάζει, ενημερώνεται. Γιατί θεωρείτε ότι υπάρχει άντρας που δεν έχει απατήσει. Εγώ άνθρωπος, εγώ το πω. Εγώ το προσδιορίζω, γιατί για τις γυναίκες είμαι εντάξει. Νομίζω μην το γενικεύουμε. Έλα καλά, δεν φαίνεται σε εμάς. Είμαστε παρθενοπιπίτσες. Όχι, εγώ νομίζω ότι οι γυναίκες ακόμα λίγο σε αυτό το κομμάτι το κρατάνε. Τι κρατάνε. Θέλουμε να νιώσουμε ότι οι γυναίκες ακόμα βαστάνε λίγο. Ναι. Δεν είναι αυτό το ξεσαλώνουν σαν τους άντρες, δηλαδή. Έλεος, είναι ρομαντικό αυτό. Ξέρετε πόσους δημόσιους υπάλληλους. Σε αυτή τη χώρα είναι γεμάτη, έχουμε τόσους πολλούς δημόσιους υπάλληλους. Ναι. Και κάθε μεσημέρι έχει τόση κίνηση στους δρόμους, από τους εραστές είναι. Ο άντρας είναι στη δουλειά του, μεσημέρι η κυρία έχει κάποιο σπίτι. Εσύ τώρα κάτι πες για πλάκα, αλλά σε πληροφορώ. Όχι, δεν είναι πλάκα. Κάποια στιγμή είναι να το είχαμε γύρισμα σε ένα ξενοδοχείο αυτά τα ερωτικά που πάνε, ξέρεις, για 2 ώρες κλπ. Και ξέρεις, το γύρισμα τώρα 8 ώρες εκεί πέρα, 10 ώρες, πιάσει κουβέντα. Τι ρεσεψιόν, αυτά, τι γίνεται εδώ, πείτε μας καμία ιστορία, γελάσουμε. Και ξαφνικά μας λέει ότι το πρωί γίνεται χαμός αυτά τα ξενοδοχεία. Εγώ νόμιζα ότι το βράδυ περισσότερο λειτουργούν. Και λέω, συγγνώμη, παιδιά, ποιο έρχεται το πρωί που μου λέει ο κόσμος. Ποιο όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι μου λέει.